σήμερα η Εκκλησία μας έβαλε μια υπέροχη γιορτή. Έναν άνθρωπο που μας δείχνει το δρόμο πώς μπορούμε να φτάσουμε στο Θεό. Ποιος είναι εκείνος ο δρόμος με τον οποίο περπατάμε πνευματικά και ψηλαφούμε τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Το κτιστό, το φτιαχτό δηλαδή, αυτό που κάποιος το χτίζει, ποιος το χτίζει, ποιος χτίζει τον άνθρωπο, ποιος έκτισε τον άνθρωπο, ο ίδιος ο Θεός. Έρχεται τώρα να μας δείξει το δρόμο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πώς αυτό το χωματένιο πραγματάκι που είναι ο άνθρωπος, χώμα είμαστε. Γι' αυτό και όταν τελειώνουμε τη ζωή μας και πάει και μας βάζουν εκεί στα μνήματα, τι λέει ο παπάς? Χούσι και ισχού να πελεύσει, χώμα είσαι. Και στο χώμα πας. Έρχεται λοιπόν αυτό το χώμα και μπορεί να φτάσει εκεί που είναι ο Θεός. Όχι, άκτιστο ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει. Άκτιστος και δημιούργητος και από πάντοτε υπαρκτός είναι ο Θεός. Αυτός ο Θεός όμως μας επιτρέπει να περπατήσουμε πνευματικά και να φτάσουμε εκεί. Πώς όμως μας το χάρισε αυτό? Με το να κατεβεί τόσο πολύ ο Θεός και να κάνει το Γιο Του να είναι Θεός και άνθρωπος. Μορφή δούλου λαφών, ενομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, ήρθε να γίνει ίδιος άνθρωπος με εμάς και δίνει τώρα τη δυνατότητα και εμείς να φτάσουμε και να γίνουμε θεοί, όχι από μόνοι μας. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, που τους μπέρδεψε ο διαβολάκος σε μορφή φιδιού. Σας επιτρέπει, λέει ο Θεός, να κάνετε τα πάντα μες στον Παράδεισο. Σας επιτρέπει, λέει, να δοκιμάσετε και να φάτε από όλα. Βεβαίως. Το κάνω πιο ελεύθερο τώρα στην απόδοση. Όχι. Αν έλεγε η Εύα, δεν μας επέτρεψε να φάμε από αυτόν τον καρπό. Διότι αν φάμε από αυτόν τον καρπό, θάνατος ημάς κατέβεται. Θα μας πιάσει ο θάνατος και θα μας σκοτώσει και θα πεθαίνουμε. Θα πεθαίνουμε ενώ ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα της αθανασίας μες στον Παράδεισο, εμείς ζούμε εδώ με την πορεία της αθανασίας. Γέλασε πάλι το φίλο. Όχι, λέει, σας κορόιδεψε ο Θεός. Εάν, λέει, φάτε από αυτόν τον καρπό, θα γίνετε θεοί. Αμέσως άρχισε η πονηρή σκέψη στην Εύα. Όπου ο Θεός μας κοροϊδέψε. Κοίτα τι θα χάναμε αν δεν έρχονταν αυτό το καλό το φίδι για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλό το φίδι.
Αυτό ήξερε να μας πει την αλήθεια. Και πήρε η Εύα και δοκίμασε με την ελπίδα του είναι ίσας, ίσα το Θεό. Να γίνει ίσα και όμοια με το Θεό της. Κάτι όμως που το είχε πάθει πριν ποιος? Ο διάβολος με το τάγμα των αγγέλων του. Και αυτός θέλησε να γίνει ίσα Θεό. Και του λέω, Θεός φύγε τώρα, φύγε μακριά από μένα, χωρίς τη χάρη μου, χωρίς την ευλογία μου, χωρίς τη ζωή, το φως, τον Θεό σου. Και δοκιμάζει η Εύα. Με όλη την ελπίδα ότι θα γίνει Θεός. Και βλέπει αντί αυτού. Κατάλαβε αμέσως τι έκανε. Και κατάλαβε τι, τη γύμνια της. Ότι τέλος, η αχνότητα, η καθαρότητα, το φως, η χάρη, η ευλογία, τέλειωσαν. Και αντί να μετανιώσει και να πει πω, 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 τι έκανα. Πάει στον Αδάμ και του λέει αυτή πλέον αυτά που της είπε το φίλι το καλό. Ξέρεις λέει γιατί δεν μας δίνει το καρπό. Γιατί θα γίνουμε θεοί. Μα το ξέρε ότι αυτό είναι ψέμα και απάτη και πειρασμό. Αυτό είχε ζήσει. Και παίρνει λέει και ο Αδάμ και γεύεται το καρπού. Ποιος ήταν αυτός ο καρπός? Ο καρπός της Αθανασίας, τον οποίο όμως θα τον έτρωγαν όταν, μάλλον όχι ο καρπός της Αθανασίας, συγγνώμη, ήταν ο καρπός του να γνωρίσουν και να αποδεχτούν ποιο είναι το καλό και το κακό, ποιο δρόμο θέλουν να ακολουθήσουν. Αν θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο κοντά στο Θεό τους ή τον δρόμο μακριά από το Θεό. Μετά θα γεύονταν το δέντρο της Αθανασίας και θα μέναμε θάνατο. Και το κάνουν όλο αυτό και γνωρίζουν και οι δυο πλέον τη γύμνια τους, σκεπάζουν τη γύμνια τους, κρύβονται από το Θεό τους και όταν πάει ο Θεός που πήγαινε κάθε διληνό, κάθε απόγευμα, φώναζε Αδάμ που είσαι, Αδάμ που είσαι, που είσαι Αδάμ. Κατάλαβε ο Θεός και πόναγε ο Θεός που ο Αδάμ είχε ακολουθήσει τον άλλον τον δρόμο. Κρύφτηκα Θεέ μου λέει. Γιατί, είμαι γυμνός. Ποιος σου είπε λέει ότι είσαι γυμνός? Μήπως γεύτηκες από του καρπού που σας είπα να μην το κάνετε? Δε φταίω εγώ, του λέει ο Αδάμ. Η Εύα φταίει. Ποια Εύα? Αυτήν η σύμι έδωκας. Εσύ μου την έδωκες, εσύ φταίς. Εύα, δε φταίω εγώ, λέει. Το φίδι το οποίο εσύ δημιούργησα. Από τότε αρχίσαμε να μη φταίμε. Από τότε. Δεν θα σας πω το ανέκδοτο, όχι το ανέκδοτο, το γεγονός εκείνο που μου συνέβη. Ο άλλος πήγε με την κουμπάρα, αλλά έφταιγε μόνο η κουμπάρα, δεν έφταιγε αυτό. Πώς γίνεται μόνο η κουμπάρα καλό να φταίει? Όχι λέει, δεν φταίω, παπά, δεν φταίω, δεν φταίω. Και ερχόμαστε τώρα, πώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μιλάει ότι ο άνθρωπος ξαναπαίρνει το δρόμο να φτάσει μέχρι το Θεό. Πρώτον, γιατί ήρθε ο Θεός και μας προσφέρθηκε ως Θεός και άνθρωπος. Και
Τώρα, ποιος είναι ο δρόμος? Τρία σκαλοπάτια είχε δρόμος. Απλά, απλά σκαλοπάτια και φτάνεις πού? Να ψηλαφίσεις, λέει, τι ωραία φράση, τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Ο κτιστός άνθρωπος, ο χωματένιος άνθρωπος, το τίποτα, του δίνεται η δυνατότητα να ψηλαφίσει τις άκτιστες ενέργειες του Θεού και εκεί να πάρει τα χαρίσματα όλα εκείνα τα οποία βλέπουμε να τα έχουν οι Άγιοι. Πόσοι Άγιοι, πόσο καιρό Παΐσιος, ένα καλοκαιράκι το πιο αγράμματο στο Άγιον Όρος. Τον έβλεπες και δεν, πώς το λέμε λαϊκά, δεν σου γέμιζε το μάτι. Και όμως έβλεπε και διάβαζε, έβλεπε και περνούσε ακτινογραφία και έγχρωμη κιόλας. Ή ήσουνα στην άλλη άκρη της γης και ήξερε τι παθαίνεις, τι υποφέρεις, τι βασανίζεσαι, τι προβληματίζεσαι. Ή ο Γεροπαΐσιος δέχονταν επισκέψεις Αγίων, Αγγέλων της Παναγίας ή ακουμπούσε και γιατρεύε. Τι καρκίνους, τι χαζομάρες, ό,τι περνούσε. Εάν πείθονταν ότι έπρεπε να τον βοηθήσει και ήταν για το καλό του, ακουμπούσε, προσεύχονε και τέλειωναν όλα. Και είχε τόση αγάπη, είχε τόση αγάπη που έβλεπε καρκίνους, έβλεπε να βασανίζονται, πήγε ο άλλος και ήταν πατέρας με 9 παιδιά και έκλαιγε σαν μικρό παιδί, πού θα αφήσω γέροντα τα παιδιά μου? Καρκίνος μου πάνε, τελειώνω σύντομα. Και γύρισε στην Παναγιά κλαίγοντας, Παναγιά μου, πάρτον από αυτόν και φέρτον σε μένα. Πάρτον από αυτόν και φέρτον σε μένα. Πάρτον από αυτόν και φέρτον σε μένα. Με 5 καρκίνους διαφορετικούς έφυγε. Γιατί τόση αγάπη που τους έπαιρνε από αλλού και τους έφερνε σε αυτόν. Πάμε λοιπόν τώρα, τι λέει ο Άγιος Γρηγόρος του Παλαμάς και τελειώνει. Ο άνθρωπος, λέει, μπορεί να περπατήσει. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Κάθαρση τι σημαίνει? Διώχνω όλους τους λογισμούς, αδειάζω το μυαλό, το άτιμο, το αδειάζω. Και κατεβάζω το νου μου στην καρδιά. Ξέρετε κάτι? Αχ, μωρέ, πόσο φταίμε. Μου έρχεται να πω, κλείσε, Θεέ μου, τις θεολογικές σχολές, κλείστες, τέλος, φτάνει όσα παραποιήσαμε. Γιατί τα παραποιήσαμε? Γιατί οι περισσότεροι πάνε και σπουδάζουν στη Δύση. Και τι μας φέρνουν στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Εδώ δηλαδή, στον τόπο μας, όχι αλλού, εδώ στα χώματά μας γύρω-γύρω. Υπήρξε μια μεγάλη διαμάχη. Πώς γνωρίζει, λέει, ο άνθρωπος το Θεό του? Πώς φτάνει στο Θεό εκεί πάνω? Η Δύση έλεγε με τη γνώση και το μυαλό. Σπουδάζεις, μαθαίνεις, διαβάζεις, φτάνεις στο Θεό. Γελούσε ο Άγιος Γρηγόρος μας. Τι λες, μόνο? Ποιο μυαλό μπορεί να καταλάβει, να νιώσει και να φτάσει στο Θεό? Απάτη είναι το μυαλό. Τι μπορεί τότε να φτάσει στο Θεό? Η καρδιά του ανθρώπου. Με την καρδιά αγαπάει, με την καρδιά νιώθει, με την καρδιά αισθάνεται, με την καρδιά ερωτεύεται. Όχι με το μυαλό. Όσοι αγαπάνε με το μυαλό,
σήμερα σ' αγαπάω και αύριο δεν σε ξέρω. Εκεί λοιπόν, με την καρδιά, πότε όταν κατεβεί ο νους του ανθρώπου μέσα στην καρδιά του, έχει πάρει το δρόμο να φτάσει και να ψηλαφίσει το Θεό. Διότι αφού καθαρίσει τον εαυτό του, αλλά όχι μόνος του, λένε οι πατέρες, με τον οδηγό του που είναι ο Πνευματικός και με τη χάρη και τη δωρεά του Θεού. Πότε, όταν ο άνθρωπος προσφέρει την καρδιά του. Και μετά έρχεται η φώτιση και έρχεται η χάρη και λάμπουν όλα μέσα. Δεν αγχώνεται ο άνθρωπος, δεν βασανίζεται ο άνθρωπος, δεν έχει σκέψεις που να τον τηγανίζουν κάθε μέρα. Και το τελευταίο στάδιο όμως, δεν το φτάνουμε μόνοι μας. Αυτό τουλάχιστον σίγουρα δεν το φτάνουμε μόνοι μας στη θέωση. Δίνεται σε αυτούς και τότε όταν έχουμε περπατήσει με απλότητα, με ταπείνωση τα δύο προηγούμενα, την κάθαρση και το φωτισμό. Μα όχι σε λίγους όμως, για προσέξτε, όχι σε λίγους. Σε όλους μπορούν να δοθούν αυτά. Τώρα αν ρωτήσετε, δηλαδή στο Άγιον Όρος όλοι περπατάνε κάθαρση, φωτισμό και θέωση, όχι. Γιατί μπαίνει μέσα ο εγωισμός και μόλις κάνεις ένα σπυρί πράγμα για το Θεό, ουάου, τι είναι κάτι. Είσαι κάτι, κάτσε στην άκρη. Διότι τότε νομίζεις ότι είσαι Θεός. Και τι είπαμε μόλις ο άνθρωπος πίστεψε ότι μπορεί να γίνει Θεός. Χωρίς το Θεό του όμως. Έγινε διάβολος. Έγινε σύμμαχος με τον διάβολο. Αυτά λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα. Δύσκολα. Ναι, γιατί εμείς παίρνουμε άλλους δρόμους. Αν ξέραμε αυτούς τους δρόμους, αν ξέραμε τι δύναμη έχει η προσευχή, αν ξέραμε τι χάρη έχει ο Θεός, αν ξέραμε πόσο γλυκός είναι ο Θεός, τι έλεγε συνέχεια ο Παπατήχωνας. Θεό γλυκό, παράδεισο γλυκύτατο. Γιατί ήταν Ρώσος που τα έλεγε σπαστά. Γλυκός ο Θεός, γλυκύτατος ο παράδεισος. Το έλεγε και έτρεχαν μέλια από το στόμα. Αυτόν το Θεό μας δείχνει σήμερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πριν από μερικά χρόνια με είχατε βγάλει στην R3 να χαζάμουν ξεκινήματα και είδα ότι ξεκίνησα τότε και που κατάντησα τώρα με την τηλεόραση και με τα βίντεο. Εγώ κατάντησα το λέω, μην νομίζετε ότι μ' αρέσει. Και ήμασταν σε μια συζήτηση στην τηλεόραση με έναν καρδινάλιο, εγώ και κανένα δυο καθηγητές της σχολής, της θεολογικής. Και τους είπα αυτή την ιστορία για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και γυρίζει ο καρδινάλιος στους καθηγητές. Υπάρχει το βίντεο, αν το βρω θα το ανεβάσω για να το δείτε. Και τι τους λέει. Οι κύριοι καθηγητές, λέει, των σχολών, είστε εγκληματίες εδώ των Ορθοδόξων στα σχολών. Λένε αυτοί γιατί. Διότι αυτά είναι τα Ορθόδοξά σας που λέει ο Γρηγόριος Παλαμάς. Όχι τα άλλα που παίρνετε από τις δικές μας, λέει, σχολές και μας τα ξαναφέρνετε πίσω. Αυτά μας μπερδεύουν. Γιατί και εμείς ψάχνουμε την αλήθεια. Τώρα αν την ψάχνουμε την αλήθεια δεν το ξέρω. Αυτή την αλήθεια λοιπόν εύχομαι να βρούμε όλοι και τότε να δείτε πόσο γλυκός είναι ο Θεός και πόσο γλυκύτατος είναι ο Παράδεισος και τι χάρη εκπέμπουν οι Άγιοι, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Προφήτες, οι παλιοί και οι καινούργιοι Άγιοι.
Γιατί μπορούσε ο Παπαφώτης να βρίσκεται πότε στο ένα μέρος και πότε στο άλλο? Στο δευτερόλεπτο να αλλάζει μέρη. Πότε στην Αθήνα έπαιρνε τηλέφωνο μία αδερφή, την αδερφή της στην Αθήνα και της έλεγε, ξέρεις τώρα είχα τον Παπαφώτη πει ή πια καφέ σπίτι μου με τη μάνα. Και η άλλη έλεγε, τι λες μωρή, είσαι καλά. Ο Παπαφώτης ήταν στο σπίτι μου στην Αθήνα. Τι λες, τώρα έφυγε. Την ίδια ώρα έφυγε από το ένα σπίτι, την ίδια ώρα έφυγε και από το άλλο. Αυτή είναι η Άγιοι. Γιατί οι Άγιοι βρήκαν Θεό. Εμείς δεν βρήκαμε ακόμα Θεό. Πάμε όμως να τον βρούμε. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο είμαι στη Σαρακίνα από το πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 7 και εξομολογώ. Να σας πω από πού ήρθε ένα ζευγάρι χτες. Πέρα από το ότι ήρθε και από Κομοτηνή και από Ξάρτη, από Καβάλα, αυτά τώρα είναι κοντινά. Είναι βράστια μας. Τελευταίο ζευγάρι. Από πού ήρθατε ρε παιδιά, τελευταίο ζευγάρι 9.30 ώρα. Από τις 8 το πρωί. Από πού ήρθατε ρε παιδιά. Από το Αίγιο. Να σε βρούμε. Να εξομολογηθούμε, να μας πάρει και μια αγκαλιά και να φύγουμε. Η αγκαλιά του Θεού του Θεού. Και ξέρετε κάτι, σας παίρνω τώρα εδώ τώρα. Για να εδώ τώρα εδώ. Σας παίρνω όλες τις αμαρτίες, όλες. Εάν αγκαλιάζετε τα παιδιά σας και τους ανθρώπους σας, παίρνω όλες τις αμαρτίες. Τι δώρο να σας κάνω άλλο, εάν αγκαλιάζετε. Αν δεν αγκαλιάσετε, να μην κοινωνήσετε το Πάσχα. Όχι, δεν μπορώ. Χωρίς αγάπη δεν θέλω, δεν μπορώ. Πάτε βρέξτε άλλους παπάδες, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και κάθε Παρασκευή έχουμε χαιρετισμούς και την άλλη Κυριακή έχουμε σταυροπροσκύνηση, θα είμαστε απέναντι, φέρετε κανένα λουλουδάκι και βοηθήστε λίγο τους ναούς και τους δύο για τα λουλούδια του επιτάφου. Λίγο. Άρα. Όταν περισσεύει και δεν θα φτάσει, θα το βάλει ο παπά. Διευχώ τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι βλέπω, άιντε.